πάνω! Τρέχουμε! Πάμε, πόδι! Τι είναι αυτό, ρε! Τι είναι αυτό, ρε! Ε! Ε! Αυτό δεν είναι αυτό, ρε!
μαρκάρω, άμα δεν μπορώ να βγω μπροστά. Κοντά μας ο Ηλίας Πατσιάνης, ο coach της Λιγαριάς. Coach, σήμερα το αποτέλεσμα δεν ήταν επιθυμητό. Τι δεν πήγε καλά, γενικά το σχόλιο σου για τον αγώνα? Αν υπήρχε χαρακτηρισμός πιο κακός από το τραγική, θα τον έλεγα. Αυτό που αναφέρετε δηλαδή. Είμαστε τραγικοί. Κάναμε τραγική εμφάνιση. Είχαμε δύο ελλείψεις σοβαρές. Δεν μπήκαμε στο παιχνίδι καθόλου. Δεν είχαμε καθαρό μυαλό. Τίποτα. Αναπροσαρμόζονται οι στόχοι. Δεν είναι η ομάδα για να βγει η κατηγορία. Δεν είναι κρίμα. Κρίμα. Με τέτοια εμφάνιση σαν τη σημερινή, όχι κατηγορία δεν πρέπει να βγει. Δεν πρέπει να πέσει μέσα στο γήπεδο καν. Είμαι απογοητευμένος στους παίκτες μου. Κάτι άλλο που θα ήθελα να συμπληρώσεις? Τίποτα. Τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ. Κώστας Γκουγκουλής, ο coach της Μουριάς. Coach, σήμερα πήρατε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα στην έδρα σας, στο τοπικό ντέρμπι, με τη γειτονική Λιγαριά. Λίγα λόγια για το μάτσο. Νομίζω ότι από το πρώτο λεπτό ήμασταν καλύτεροι. Προσπαθήσαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Δυστυχώς η κόκκινη μας άφησε λίγο τα πλάνα, μας άλλαξε λίγο τα πλάνα, αλλά μπορέσαμε να ηρεμήσουμε και να πάρουμε το παιχνίδι. Οι στόχοι σας από εδώ και πέρα παραμένουν οι ίδιοι, δηλαδή παραμένει η άνοδος, είναι η άνοδος μέσα στα πλάνα σας? Αυτή τη στιγμή, όπως δείχνουν τα πράγματα, είμαστε στις δύο πρώτες θέσεις, προνομιούχες θέσεις που βγαίνουν στο αλφα τοπικό, που και πέρα εμείς θα προσπαθήσουμε να μείνουμε σε αυτές τις δύο πρώτες θέσεις και θα δούμε, εντάξει. Ωραία. Βλέπουμε ότι η ομάδα διαθέτει πολύ καλούς παίκτες και δυνατούς, οι οποίοι γνωρίζουν την κατηγορία. Ωστόσο υπάρχει και ένας παίκτης όπως ο Θέμελες, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τόσα χρόνια, ο οποίος δεν χρησιμοποιείται. Δηλαδή δεν βλέπουμε να μην παίζει σε αυτήν. Δηλαδή πού οφείλεται ο λόγος? Δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Απλώς αυτό που είπατε και εσείς, ότι έχουμε 16-17 παιδιά τα οποία μπορούν να ξεκινήσουν να παίξουν βασική. Από εκεί και πέρα ο Κώστας επέλεξε το να μην είναι στην ομάδα. Εντάξει, ήταν η δικιά του επιλογή, εγώ τη σέβομαι. Θέλει να αλλάξει ομάδα, από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Ευχαριστώ πολύ.